Και το λιβιάκι μας αυτό που είναι μωράκι και θέλει σημασία και προσοχή. Να πιεις και καφέ, Ολίβια. Ολίβια μου, θες να πιεις καφέ? Ερώτηση. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου από αυτό το ίδιο πρόσωπο. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να σε βλέπουν στενοχωρημένοι και τα λοιπά? Γιατί μόλις πας να τους πεις κάτι καλό που σου συμβαίνει και νιώθεις μια χαρά, μια ικανοποίηση, θέλουν αμέσως να στην πάρουν? Εδώ ταιριάζει ξεκάθαρα η κυπριακή παροιμία. Πόθεν τα ξέρεις και έστραβε, ξέρω τα που λόγω. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 31/7/2024 και θα πιούμε καφέ μαζί. Είμαι μόλις ξύπνησα, δηλαδή τι μόλις ξύπνησα? Μόλις ξύπνησα, μόλις έχω κάνει τις πλύσεις στη μύτη μου. Γιατί έχω αυτή την αναπνευστική αλλεργία και το άσθμα, αλλά και την αλλεργική ερημίτιδα. Μια γατούλα πάει βόλτες. Α, γατούλα. Στο κρεβάτι του Λάκη γατούλα, αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Να έρθει ο Λάκης να σε βρει, να σου πω εγώ. Α, όλα θα... Α, πού μπήκε το γατουλίνι, το βλέπετε πού μπήκε? Α, κάνε εκεί πέρα εξερευνήσεις, γατούλα. Έρπει κάτω από τον καραπέ και βγάζει προς τα έξω χαρτιά. Έψαχνε και πάνω σε κάτι μπουκαλάκια με το υγρό του ηλεκτρονικού τσιγάρου και δεν τα βρίσκει. Σήμερα το πρωί τα βρήκε κάτω από τον καραπέ. Λοιπόν, ακούστε. Κάνω ένα βίντεο. Με πάρα πολύ αγάπη. Αλήθεια. Με πάρα πολύ αγάπη. Το οποίο πραγματικά θέλω να είναι χρήσιμο. Δεν θέλω να είναι κρακτικό βίντεο. Είμαι σίγουρη. Είμαι σχεδόν σίγουρη. Θα δείξει ότι όταν ξυπνήσω πάνω και το ακούσει, θα θέλει να μιλήσει και αυτός από τους θεούς. Και άμα θέλει το μωρό μου να κάνουμε και μαζί μια απάντηση, θα την κάνω. Δεν έχει πρόβλημα. Κοιτάω ένα σχόλιο. Το οποίο λέω, food for thought, τροφή για σκέψη. Και είναι και ένα σχόλιο το οποίο είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε από ποιο χώρο οι άνθρωποι έρχονται και μας κάνουν nagging και γίνονται αυτοκλήτοι συμβουλάτορες. Το έλεγα στον Πάνο χθες, επειδή έχει πάρει φόρα το μωρό μου, το χαίρομαι αυτό. Και ενώ στην αρχή που γνωριστήκαμε μου έλεγε, εγώ θα βγω σε βίντεο. Και του είπα, εντάξει, αγαπητοί. Εγώ δεν είναι για το κανάλι που θέλω να είμαστε μαζί, είναι για τη ζωή μας που θέλω να είμαστε μαζί. Από ένα σημείο και μετά, όταν. Α, ωραίο αυτό. Όταν αρχίσαμε να κάνουμε βίντεο με voice review των παιδιών, θέλησε και ο ίδιος να κάνει voice review και ευτυχώς που το θέλησε. Γιατί είναι όντως ένας αξιόλογος άνθρωπος. Ένας πραγματικά σοβαρός άνθρωπος. Όχι σοβαροφανής, σοβαρός άνθρωπος. Είναι ένας άνδρας. Ο οποίος είναι καλλιεργημένος, που ψυχοθεραπεύεται, που έχει κάνει ψυχοθεραπεία στο παρελθόν και πρόσφατα κάναμε μερικές συνεδρίες και ο οποίος είναι ένα υγιές παράδειγμα του ότι υπάρχουν και άνδρες οι οποίοι επιδιώκουν και επιχειρούν και επιθυμούν και προσπαθούν να έχουν πνευματικότητα. Και έχει πνευματικότητα. Και του έλεγα προχθές, βρε πάνω, αρχίσαμε και κάνουμε βίντεο μαζί. Και είμαι κι εγώ η αυτός μου, όσο είμαι χαρούμενη, ναι. Είμαι χαρούμενη και μπορώ να μιλήσω τώρα από ένα χώρο που πέρασαν και οι πρώτοι 6 μήνες και οι επόμενοι έχει πάνω από 6 μήνες. Περισσότερο από 6 μήνες που συμβιώνουμε. Και μετά από την καθημερινή τριβή τόσων μηνών και την ένωση των ζώων μας, μπορώ να μιλήσω με περισσότερη σιγουριά, θα έλεγα, όχι ότι δεν ήμουν σίγουρη στην αρχή της γνωριμίας μας ή μάλλον στην αρχή που σας μίλησα για αυτή τη σχέση, βεβαίως και ήμουν σίγουρη και γι' αυτό και το έπραξα. Απλώς τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε περάσει πάρα πολλά, πάρα πολλά, όμορφα και εύκολα και δύσκολα. Όταν ξεκινάει μια οικογένεια από ένα χώρο που οι ενήλικες, οι γονείς που ζουν στο σπίτι είναι ο ένας 48 και άλλος 51, τώρα ήδη γίναμε 49 και 52 και όταν υπάρχουν και δύο παιδιά τα οποία όταν ξεκίνησε η συγκατοίκηση μας ήταν το ένα 11 και το άλλο 7,5. Μέχρι αυτή η καινούργια ομάδα ανθρώπων, η αναδημιουργημένη οικογένεια να δεθεί, περνάμε διάφορα και πολύ όμορφα
στιγμές bonding, συνδεσιμότητας κλπ. Αλλά και στιγμές τις οποίες χρειάζεται να διαχειριστεί ο καθένας τον εαυτό του και ενήλικες την αναδημιουργημένη οικογένεια του, ώστε να βάλουμε γερά θεμέλια για να είμαστε και εμείς καλά, αλλά πρωτίστως να είναι και τα παιδιά καλά. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και εγώ και ο Πάνος παραδεχόμαστε και αντιλαμβανόμαστε ότι τώρα σε αυτή την ηλικία, σε αυτή τη σχέση, είμαστε πολύ καλύτεροι γονείς από ό,τι υπήρξαμε στο παρελθόν. Και λόγω ψυχοσυναισθηματικής οριμότητας και λόγω συνεχούς προσπάθειας, αλλά και λόγω του ότι όταν βρεις έναν άνθρωπο που τον νιώθεις άνθρωπό σου και δεν είναι εχθρός σου, αλλά είναι σύμμαχος σου και συναγωνιστής σου, τότε μπορεί πραγματικά να έχεις την ψυχική ησυχία, την ψυχική ηρεμία για να ασχοληθείς ουσιαστικά με την ενδυνάμωση των σχέσεων και με τον εαυτό σου και των σχέσεων των γονιών μεταξύ τους, αλλά και της οικογένειας. Γιατούλα, γυρνάει σε όλο το σαλόνι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί είχαμε τη διαφραντική μοίρα. Το έλεγα και σε ένα βίντεο χθες. Λοιπόν, χθες ήταν μια μέρα πολύ κουραστική, γιατί χρειάστηκε να κατέβουμε στη Λευκοσία και να επιστρέψουμε τρεις φορές για να κάνουμε κάποιες δουλειές. Και κάναμε αρκετά βίντεο. Και εγώ με την Βουγό έκανα το βίντεο, το ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω που θα βγει την Κυριακή. Και με τον Πάνο κάναμε μαζί 2-3 και με τα παιδιά, γιατί είχαμε πάει το αυτοκίνητο του Πάνου, το αφήσαμε σε έναν τεχνικό να κάνει κάποιες αποκατροπές. Σκαρφάλωσε! Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, έλα από εδώ κόρη, έλα με χαιρετήσεις. Και βγάλαμε και βίντεο ως οικογένεια μαζί, στο οποίο φυσικά είναι μόνο voice reveal ο Πάνος και τα παιδιά. Και του λέω χθες το βράδυ, βρε αγάπη μου. Και κάναμε και χθες το βίντεο για το πότε λέμε σ' αγαπώ, και σήμερα είναι το βίντεο για το σύνδρομο της Ρεβέκας, το οποίο είναι ένα βίντεο που λέμε και πολλά προσωπικά μας, που νομίζω... Έλα αγάπη μου, έλα εδώ ψυχή μου, έλα, μην πηγαίνεις πάνω στα καλώδια, ψυχούλα, έλα εδώ ψυχούλα, έλα, θα βγει και η Ολίβια. Ένα βίντεο στο οποίο... Όχι, Ολίβια, μα είσαι άταχτη, Ολίβια. Είσαι ταχτούλα, Ολίβια μου. Εγώ νομίζω είσαι φρόνιμη. Είσαι φρόνιμη. Όταν είσαι home alone στο σαλόνι, τα κάνει όλα αυτά. Γι' αυτό έρχομαι κάθε πρωί και συγυρίζω. Ω, Ολιβιούλα. Ολιβιούλα. Ναι. Και του λέω τώρα να δεις. Τώρα δεις που θα βρεθούν άνθρωποι. Θα πω καλοπροαιρετή, κακοπροαιρετή. Αυτόκλητοι συμβουλάτε, οι οποίοι θα πούν πώς του κάνεις έτσι πλάκα του Πάνου, πώς γελάς έτσι, πώς κάνεις κλπ. Οπότε σήμερα το πρωί, πρωτού πιω καφέ, τώρα είπαμε είναι ο πρώτος μας καφές. Έλα, Ολίβια, θα σε μάθω και εσένα να πίνεις καφέ. Μυρίζει ωραίο καφές. Το γατί έχει περιέργεια. Λέω, θα να βάλουμε καφέ. Δεν βλέπεις όλη η διαβημένη ο καφές. Τι πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την κοινωνία. Η μαμά μας, παύλα γιαγιά μας, φτιάχνει καφέ και το βάζει σε θερμός και σε στέλνει γάλα κατσικίσιο και το βάζει σε θερμός και τα ενώνει σε ένα φιντζάνι και έχει πάντα ζεστό καφέ γιατί είναι ιδιότροπη. Έλεγα στον Πάνο τώρα να δεις που θα βρεθούν αυτόκλητοι συμβουλάτορες ή αλλιώς απειτούρκα του χαλουμιού. Οι άνθρωποι που φυτρώνουν εκεί που δεν τους παίρνεις, να πούν κακίες. Λοιπόν, ξυπνάω σήμερα το πρωί και βλέπω το εξής μήνυμα. Κάτω από ένα βίντεο, αυτό το βίντεο πότε λες το σ' αγαπώ, πότε λέμε σ' αγαπώ. Από ένα προφίλ το οποίο ήταν πάτησα πάνω, ο τρόπος που είναι γραμμένο το όνομα, αν είναι τονισμένο έτσι όπως το κατάλαβα, γιατί δεν είναι ατόνιστο, είναι γυναίκα. Θα μπορούσε όμως να είναι και άνδρας. Δηλαδή, αν ο τόνος του ονόματος ήταν, είναι στην προπαραλίουσα, είναι γυναίκα. Αν ο τόνος είναι στην παραλίουσα, είναι άνδρας. Αλλά και από το επίθετο. Εντάξει, τώρα με τη δημοτική που η γενική είναι
η ίδια. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ίσως είναι γυναίκα. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο «Πότε λέμε σ' αγαπώ» γράφει αυτό το πρόσωπο: «Θέκλα, σοβαρέψου λίγο, γιατί το χάσες». Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Ο κύριος ακούγεται πολύ σοβαρός, ωραίος. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Τελίτσες, τελίτσες, τελίτσες. Και λέω, όπς, αρχίσαμε, αρχίσαμε. Και θέλω να αφιερώσω σε αυτή τη φίλη, νομίζω είναι φίλη, το τελευταίο, η τελευταία ιστορία που βρίσκεται στο βιβλίο του Eric Fromm, «Η τέχνη της αγάπης», που χθες τελειώσαμε την ανάγνωση, την συζήτηση και το book club πάνω σε αυτό το βιβλίο, με το εξής, στη σελίδα 221. «Αυτό που μπορεί να γίνει ο άνθρωπος». Υπάρχει μία χασιδική ιστορία που θυμάμαι τώρα. Ο μαθητής βλέπει τον ραβίνο θλιμμένο και τον ρωτά: «Δάσκαλε, γιατί είσαι λυπημένος?» «Μήπως είσαι λυπημένος επειδή δεν έφτασες ακόμη στην υψηλότερη γνώση? Επειδή δεν κατέκτησες τις μεγαλύτερες αρετές?» Και ο δάσκαλος του απαντά: «Όχι, δεν είμαι λυπημένος για τίποτα από όλα αυτά. Είμαι λυπημένος επειδή ακόμη δεν έγινα εντελώς ο εαυτός». Με συγκλώνησε αυτή η χασιδική ιστορία από το βιβλίο του Eric Fromm, «Η τέχνη της αγάπης». Είναι φυσικά από το τελευταίο απόσπασμα, που είναι κομμάτι αυτοβιογραφίας, που είναι από κάποια άλλη αναφορά που είχε κάνει σε κάποια ομιλία του κάπου Eric Fromm. Ο Eric Fromm ήταν ένας πολύ σπουδαίος στοχαστής, κοινωνιολόγος και ψυχολόγος, του οποίου τα βιβλία διαβάζουμε και σχολιάζουμε τώρα στη συμμετοχή. Όσοι είστε στη συμμετοχή τα γνωρίζετε. Και με συγκλώνησε αυτή η ιστορία. Λέει, είμαι λυπημένος επειδή ακόμη δεν έγινε εντελώς ο εαυτός μου. Και στην ουσία αυτή η ιστορία λέει ότι η ύψιστη επιδίωξη κάθε πνευματικού μονοπατιού, κάθε φιλοσοφικού μονοπατιού, κάθε ψυχοεκπαιδευτικού μονοπατιού, θα έλεγα εγώ, είναι να γίνει ο άνθρωπος εντελώς ο εαυτός του. Της το εύχομαι αυτής της φίλης, να γίνει εντελώς ο εαυτός της, γιατί όταν γίνεις εντελώς ο εαυτός σου και εσύ ο ίδιος είσαι χαρούμενος και βγαίνει η χαρά σου με παιδικότητα, αλλά και δεν νιώθεις, αν ο εαυτός σου είναι καλός δηλαδή, δεν νιώθεις την ανάγκη να ξερνάς τοξικότητα στους άλλους. Λοιπόν, της απάντησα εγώ, προτού καθίσω να δω περί τίνος πρόκειται, η χαρά και η εκφραστικότητα σε ενοχλεί. Γιατί μου λέει, σοβαρέψου λίγο γιατί το χάσες. Δεν το έχω χάσει το μυαλό μου, το έχω βρει το μυαλό μου. Δεν έχω χάσει τον εαυτό μου, ίσα ίσα τον βρήκα τον εαυτό. Άλλο σοβαρότητα της λέω και άλλο σοβαρό φάνη. Η σοβαρότητα, το να είναι κάποιος σοβαρός, υπεύθυνος, πνευματικός άνθρωπος, σε καμία περίπτωση δεν αποκλεί τη χαρά, το γέλιο, το κόζι που λέμε στην Κύπρο, τα καλοήθη πειράγματα, όχι μέκη, και την χαρούμενη ατμόσφαιρα. Είμαι σίγουρη ότι ο Πάνος όταν δει αυτό το βίντεο, γιατί κοιμάται τώρα και κοιμούνται με το Λάκη και εγώ με ξύπνια με την Ολίβια, θα θελήσει να προσθέσει και αυτό στα δικά του και θα, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει και ένα follow-up αυτού του βίντεο. Σοβαροφάνη είναι κάποιος να το παίζει σοβαρός, να μην γελάει, να μιλάει έτσι περισπούδαστα και στην ουσία να μην είναι ουσιαστικά σοβαρός και ωριμός άνθρωπος, αλλά να το παίζει. Και μετά λέω, ας πάω να δω ποια είναι αυτή η κοπέλα. Και είναι αυτή η κυρία, η οποία μου λέει ότι το έχω χάσει εντελώς και να σοβαρευτώ, γιατί ο άνθρωπος είναι καλός. Και μετά από κάτω γράφει και ευχές να είστε καλά, χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Πάντως δεν έχεις βάλει το λιθαράκι σου με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά αυτό μπορεί να νομίζει, ότι όντως εγώ τρελάθηκα, το χάσα. Και επειδή το έχασε αυτός ο καλός και σοβαρός άνθρωπος, πολύ πιθανό να με παρατήσει και γι' αυτό μου το είπε να συνέλθω, ώστε να ζήσουμε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Δεν θεωρώ ότι αυτό το πρόσωπο είναι καλό ή κακοήθες. Ούτε καλοήθες είναι, ούτε κακοήθες είναι. Απλώς δεν είναι ο εαυτός του. Λοιπόν, βλέπω ότι έχει ένα παλαιότερο σχόλιο στο βίντεο «Τοξικά ενήλικα παιδιά». Αυτή η μάστιγα, θα σας βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο, εκείνο το βίντεο.
στο οποίο μου γράφει: «Θέκλα μου, ενώ παρακολουθώ τα πάντα από σένα, εδώ δεν αντέχεσαι. Μην τον ξανακάνεις αυτόν τον αναστεναγμό μου». Και της απαντάω πριν 12 μέρες: «Με ποια ιδιότητα μου το απαγορεύεις? Αυτή το απλόσκλητου συμβουλάτορα πρέπει να είναι και μεγάλη σε ηλικία γυναίκα και να μην έχει ίσως και την τεχνογνωσία να δει ότι της απαντάω σε ένα σχόλιο για να έρθει πίσω να απαντήσει». Και κάτω από το ίδιο βίντεο, τοξικά ενήλικα παιδιά, αυτή η μάστιγα, μια γυναίκα που τα έδωσε όλα, θα δείτε στην περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο, γράφει ένα άλλο επίσης σχόλιο: «Θέκλα, κουραστικό με τις αναπνοές σου και αγχωτικό πολύ. Δεν μπορώ να το δω μέχρι τέλους. Κρίμα». Δηλαδή, στο βίντεο με τον Πάνο που είμαι χαρούμενη και κάνω κόζι και κάνω μπάνθερ και κάνω πλάκα και γελάω, μου λέω ότι το χάσα και κρίμα γιατί ο άνθρωπος είναι σοβαρός. Στο βίντεο στο οποίο είμαι στενοχωρημένη διαβάζοντας την πολύ στενάχωρη ιστορία της γυναίκας, μου γράφει ότι εννοώ παρακολουθεί τα πάντα από εμένα, σε εκείνο το βίντεο δεν αντέχομαι, ότι κάνω έναν αναστεναγμό βαρύ, και επίσης μου γράφει ότι κουραστικό με τις αναπνοές σου και αγχωτικό πολύ, δεν μπορώ να το δω μέχρι τέλους, κρίμα. Κρίμα για σένα θα έλεγα, όχι κρίμα για μένα. Λοιπόν, και λέω τι φάση έπαιρνε αυτή η γυναίκα, τι φάση. Και βρίσκω το σχόλιο αστέρι, κάτω από το βίντεο ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσω τον έγκυο, που πριν από 11 μήνες έγραψε. Ακούστε δηλαδή, τώρα πρέπει να είναι έχει κάτι μουσικές, επιβλητικές μουσικές. Σε νιώθω, Ολίβια, που μου γλύφεις τα πόδια. Ερώτηση. Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου από αυτό το ίδιο πρόσωπο. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να σε βλέπουν στενοχωρημένοι και τα λοιπά? Γιατί μόλις πας να τους πεις κάτι καλό που σου συμβαίνει και νιώθεις μια χαρά, μια ικανοποίηση, θέλουν αμέσως να στην πάρουν? Εδώ ταιριάζει ξεκάθαρα η κυπριακή παροιμία: «Πόθεν τα ξέρεις και έστραβε, ξέρω τα που λόγω». Από πού τα γνωρίζεις αυτά? Τα ξέρω από τον εαυτό. Άραγε μήπως πρέπει να μην τους το δείχνουμε ότι μας ενόχλησε αυτό που μας είπαν, και το αντίθετο, αφού τους καταλαβαίνουμε, να τους αφήσουμε να βράζουν με το ζουμί τους και ούτε καν να ασχοληθούμε? Δηλαδή, 11 μήνες πριν μου είχε δώσει και συμβουλή για το πώς θα τη διαχειριστώ. Και της απάντησα εγώ: «Το να πεις αυτό που είπες με έκανε να νιώσω άβολα και θέλω χρόνο να το σκεφτώ, τους βάζεις σε μια δύσκολη θέση. Δεν τους αρέσει να τους παίρνουν πρέφα». Λοιπόν, εγώ σε πήρα πρέφα, φίλε Μάδα. Τι πρέφα πήρα? Ρώτησε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είσαι ακριβώς ο εαυτός σου, δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Βλέπεις τη χαρά, ενοχλείσαι. Βλέπεις τη λύπη, ενοχλείσαι. Βλέπεις αυθεντικότητα, ενοχλείσαι. Και γενικώς σε ενοχλεί και η χαρά και η λύπη και η αισθαντικότητα του κάθε ανθρώπου. Θα σου συστήσω με πάρα πολύ αγάπη να πας να κοιταχτείς. Να πας σε ένα καλό ψυχολόγο, να ξεκινήσεις ψυχοθεραπεία, να δεις αν έχεις και θέματα κατάθλιψης που μπορείς να διαχειριστείς. Εγώ έχω μια κατήτα στα πόδια μου, έλα εδώ βρε κατήτα. Και γενικώς να φροντίσεις τον εαυτό σου, ούτως ώστε να μην ενοχλείσαι που κάποιοι άνθρωποι είναι λυπημένοι και εκφράζουν τη λύπη τους, επειδή ίσως εσύ δεν θες να παραδεχθείς τη δική σου λύπη και δυσκολεύεσαι με τη στενοχώρια σου, ούτε επίσης να ενοχλείσαι γιατί κάποιοι είναι χαρούμενοι και δείχνουν τη χαρά τους. Δες λίγο τον εαυτό σου. Νομίζω ότι αυτά τα σχόλια που έχεις κάνει είναι μια μεγάλη απόδειξη, όχι ένδειξη, απόδειξη ότι χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία. Να συμφιλειωθείς λίγο με τα μέσα σου. Τι λες, Κατήτα? Ολίβια, τι λες? Ολίβια! Ολίβια μου, αγάπη μου! Ναι, σ' αγαπώ κι εγώ πολύ! Κι εγώ σ' αγαπώ πολύ, Ολίβια! Κι εγώ σ' αγαπάω! Δεν ήξερα τι θα μπορούσα να γίνω και κατ' ο μαμά. Να που έγινα! Ναι, γατού γιαγιά, γατού μαμά, τι θέλεις? Ναι, Ολιβιούλα μου. Ναι, είσαι πολύ καλό γατάκι. Και χαίρομαι να είσαι χαρούμενη. Και λυπάμαι να είσαι λυπημένη. Η αγάπη δεν είναι να είμαστε εμείς χάλια. Όχι, δεν θα κόβουμε τη μαμά.
να είμαστε εμείς χάλια επειδή κάποιοι άλλοι άνθρωποι είτε βιώνουν χαρά και το εκφράζουν, είτε βιώνουν θλίψη και το εκφράζουν. Τι υπέροχο, σπουδαίο πράγμα να είμαστε ο εαυτός μας. Μας το εύχομαι. Γιατί και εγώ δεν είμαι 100% ο εαυτός μου. Νομίζω είμαι αρκετά κοντά στον αυθεντικό μου εαυτό, αλλά έχω ακόμη δρόμο. Γιατί είπαμε ότι ο πνευματικός αγώνας δεν τελειώνει ποτέ. Έχουμε και μερικούς άγγελους εδώ στη γη που μας βοηθάνε. Αχ, Ολιβία, τι ωραία ψηλά ζυγοπατικά που έχεις. Κούκλα είσαι, βρε. Κούκλα είσαι. Καλημέρα, μα. Έλα να το πείσω. Ω, παιδάκι, μαμά, τη γιαγιά. Ω, αγάπη μου, χαδιάρικη μου, αγάπη. Καλημέρα σας και από την Ολίβια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας και από την Ολίβια. Καλημέρα, καλημέρα Ολίβια, καλημέρα, ναι. Καλημέρα Ολιβιούλα, καλημέρα μωρό. Ωχ, γλυκούλη γατούλη που είσαι, αγάπη θες και εσύ μωρό μου, αγάπη. Θέλει αγάπη και η Ολίβια, όλοι θέλουμε αγάπη. Και επίσης κάτι πολύ ωραίο που διαβάζαμε χθες το βράδυ στο Book Club για τον Eric Fromm είναι ότι προς το τέλος της ζωής του λέει ένιωθε την ανάγκη να δίνει αγάπη. Μάλιστα, ελεύθερη. Αυτά είναι. Πήγαινε να συνεχίσεις να εξερευνάς το γραφείο. Μα κάτι αυτάκια βλέπω. Κάτι αυτάκια τα βλέπετε. Κάτι αυτάκια. Καλημέρα, μας. Έχω πολλά μοντάζ να κάνω. Καλημέρα. Σας αγαπώ. Και να είστε ο εαυτός σας. Μάλλον και να αγωνιζόμαστε να είμαστε ο εαυτός μας, να φτάνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στον εαυτό μας. Και με τη χαρά και με τη λύπη και με όλα τα άλλα.